14 γκολ έφτασε, έφτασε ο Πλάος Αθανασιάδης. Έφτασε. Γεμάτη μέρα σήμερα. Ήταν μια όμορφη βραδιά, όπως είπες και εσύ, συνέβησαν αρκετά πράγματα. Αυτό που κρατάμε στην παρούσα φάση είναι το ομαδικό. Τα καταφέραμε αρκετά καλά, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Πήραμε μια ευρεία και δίκαιη νίκη και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να το απολαύσουμε σήμερα και να ξεκινήσουμε από αύριο για το επόμενο παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος, δεν πρέπει να πετάμε στα σύννεφα. Σίγουρα πρέπει να επικρατεί εφορία και ικανοποίηση, αλλά να είμαστε και προσγειωμένοι. Τι έχει αλλάξει από τα δύο στραβά παιχνίδια στο ξεκίνημα και στα τέσσερα επόμενα ΠΑΟΚ έχει αυτό το 17 ένα γκολ και 4-4 νίκες? Κοίταξε, δεν είναι και τόσο εύκολο όσο φαίνεται πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Ξεκίνησαμε, όπως είπες, λίγο άσχημα. Η ομάδα χρειάζεται χρόνο και υπομονή, το έχουμε πει πολλές φορές, και το ότι έχουμε μια πολύ καλή συνέχεια δεν σημαίνει ότι θα συμβαίνει αυτό εδώ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μακάρι να συμβεί, αλλά θεωρώ ότι καμία ομάδα στον κόσμο δεν πηγαίνει σε τέτοιο ρυθμό. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε δυνατότητες και περιθώρια βελτίωσης. Δείχνουμε κάποια καλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Χρειάζεται ταπεινότητα, υπομονή και αισιοδοξία. Δεν θα πρέπει να τα παρατάμε ακόμα και αν έρθουν στραβά. Και κοιτάμε μπροστά. Δημήτρη, με τα 3 γκολ που πέτυχε ο Αθανασιάδης σήμερα, σε πέρασε. Ναι. Δεύτερο, 14-16-13 το γκολ. Δεν θα τον μιλάω, θα τον μάλλον αύριο. Εντάξει, αυτά εδώ είναι σίγουρα είναι κάτι ιδιαίτερο για τον Στέφανο. Εύχομαι να έχει υγεία και τώρα που υπέγραψε το συμβόλαιο, σίγουρα θα παίξει πολλά περισσότερα χρόνια συγκριτικά με εμένα. Να τα διπλασιάσει. Τι να ευχηθώ. Μακάρι. Στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να κοιτάμε τις ατομικές επιδόσεις. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για τον Στέφανο αυτό εδώ. Το αξίζουν συγχαρητήρια και εύχομαι να συνεχίσει με τον ίδιο αριθμό. Ναι. Κοίταξε, είναι πολύ θετικό. Δείχνει η ομάδα ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο, δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, πετυχαίνει πολλά γκολ. Αλλά όπως είπα και πριν, δεν θα πρέπει να έχουμε. Δεν θα πρέπει μάλλον να πετάμε στα σύννεφα, να νιώθουμε ότι αγγίξαμε τον ουρανό. Θα πρέπει να είμαστε λίγο προσγειωμένοι, δεν θα πρέπει να υποτιμάμε τους αντιπάλους. Ίσα-ίσα θα πρέπει αυτό εδώ να μας κρατάσει αγρήγορση για τη δύσκολη συνέχεια. Θα έρθουν πολύ δύσκολα παιχνίδια, θα αντιμετωπίσουμε και κούραση. Θα γίνουν προφανώς κάποιες αλλαγές στους παίκτες, γιατί δεν γίνεται να βγαίνουν συνεχόμενα παιχνίδια με τέτοιο ρυθμό. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα στραβοπατήματα, να παίζουμε έτσι όπως παίζουμε σήμερα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Εγώ προσωπικά όχι, να σου πω την αλήθεια, αλλά το ότι πήγανε πολύ γρήγορα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αυτό εδώ ξεκλείδωσε κατά κάποιο τρόπο και εμάς και το παιχνίδι.